Και γεια σας φίλοι, καλώς σε ένα ακόμα βίντεο πολύ μαγικό και ένα ακόμα επεισόδιο τι πήρα από την Αθήνα. Φέτος νομίζω έχω κάνει αρκετά, αυτό πήγα το τρίτο με τέταρτο. Τρεις σκούτες λοιπόν έχουμε. Θα ξεκινήσουμε από αυτή, θα πάμε εκεί και μετά εκεί, γιατί στη μεσαία έχω κάτι αρκετά πρωτότυπο που δεν έχει ξαναμπεί στη φάρμα, οπότε έχουμε και εντελώς νέες αφήξεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο μικρό κουτάκι. Πρώτα έχουμε αυτό εδώ το παράξενο δεινοσαυράκι, το οποίο είναι άγριο κόκορας, λευκός με χρυσή πλάτη, πολύ ωραίο γυμνόλαιμο, που έψαχνα και γυμνόλαιμο. Είναι γενικά σπάνια τα γυμνόλαιμα τουλάχιστον στην περιοχή μου, αν και αυτό το πήρα από την Αθήνα βέβαια, την περιοχή μου. Βλέπετε, είναι γυμνόλαιμο μέχρι και εδώ που είναι ο πρόλοβός του. Τώρα είναι νηστικό, βέβαια δεν φαίνεται καλά. Πολύ καθαρός λαιμός. Σαν τα Τρασιλβάνια που είναι μια πολύ έτσι φημισμένη γυμνόλαιμη ράτσα. Είναι άγριος, επιθετικός όπως βλέπω. Έχει πολύ παράξενο λυρί, σαν να σύλλαλα ταυτόχρονα κανονικού κόκορα έτσι ψηλό, αλλά με ασυλόμορφο χαρακτηριστικό και από κάτω δεν του κρέμεται επίσης το λυρί του. Ποιος ξέρει με τι είναι διασταυρωμένο αυτό και έχει αυτά τα ασυλοειδής χαρακτηριστικά. Δεν είναι απίθανο να υπήρχε κάποια έτσι μίξη με ασύλ. Έτσι έχει αυτό το στυλ. Επίσης έχει πολύ μεγάλα σπιρούνια. Όταν τον πήρα δεν το είδα ότι έχει σπιρούνια, ήταν σε ένα κλουβί με πολλά άλλα κοκοράκια και δεν το είδα, νόμιζα ήταν έτσι πιο να το πω νέο πουλάκι, χωρίς σπιρούνι. Αλλά έχει και σπιρούνια μεγάλα και ψευτό τσαρούχια. Και όπως βλέπω έχει μαύρα νύχια, έτσι το πόδι του είναι ροζ, να το πω άχρωμο, δεν έχει μελανίνη και τα νύχια όλα είναι μαύρα, σαν να τα έχει βάψει. Πολύ ωραίο δείγμα άγριου κόκορα αυτό. Δεν τον είδα καλά όπως είπα στο κλουβί όταν ήταν με τα άλλα. Και τώρα που τον βλέπω καλύτερα είναι ακόμα πιο ωραίο. Αυτόν δεν θα τον αφήσω βέβαια έξω γιατί είναι κρίμα, είναι special. Και φοβάμαι μη χάσει έτσι την διάθεσή του. Την ψυχολογία του με τα άλλα αγριοκοκόρια και έτσι με τις μάχες. Γιατί αυτός πρέπει να ήταν και αρχηγός εκεί, γιατί ήταν το μόνο που λαλούσε μέσα στο κλουβί μετάλλα. Και τα άλλα ενήλικα ήταν, αλλά ήταν το μόνο που λαλούσε. Θα τον έχω κλειστό τουλάχιστον για να κάνω μια επιλεκτική αναπαραγωγή με κότες. Θα του βάλω όταν υπάρχει διαθέσιμη κάποια κότα ή κότες και να κάνει τέλος πάντων την αναπαραγωγή του. Να έχω παιδιά από αυτόν, είναι ωραίο πουλάκι. Το λυρί του μου αρέσει πολύ σε αυτόν. Και το γεγονός ότι είναι σχεδόν καθαρό γυμνόλαιμο, να μόνο εδώ έχει λίγα πουπουλάκια. Αλλά συνήθως τα γυμνόλαιμα που δεν είναι Τρανσιλβάνια έχουν εδώ κάπου έτσι μια τουφίτσα πουπουλα. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Καθαρό σχεδόν κατά 99-98% λαιμός. Έχει ασυλόμορφα χαρακτηριστικά. Και ωραία έτσι σπιρουνάκια μεγάλα. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι γέρικο ή έχει γονίδια για μεγάλα σπιρούνια. Εντάξει, γέρικο δεν πρέπει να είναι, είναι ζωηρό πουλάκι. Αλλά ούτε και σούπερ νέο είναι με βάση το σπιρούνι του. Άμα δηλαδή οφείλεται σε ηλικία. Αν και εντάξει, τα κοινά κοτόπουλα μεγαλώνουν καμιά φορά γρήγορα σπιρούνι, δεν είναι σαν τα ασύλ. Πάντως πολύ ωραίο, ιδιαίτερο λυρί, το ξαναλέω. Και από κάτω που δεν κρέμεται έχει έτσι πολύ μικρούλικο λυράκι. Και ασύμετρο λύρι από κάτω βέβαια. Να, το δεξί του κρέμεται λίγο πιο πολύ. Το αριστερό σχεδόν δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, παράξενο κοκοράκι αυτό. Με την καλή έννοια παράξενο. Πολύ καλό, προχωράμε. Και εδώ έχουμε την μεγάλη κούτα που έχουμε 4 πλάσματα. Για να δούμε τι είναι. Πρώτα έχουμε αυτό εδώ, το θηλυκό περιστέρι. Όχι, δεν είναι ρώσικο. Αυτό καταρχήν και τα άλλα 3 πουλιά τα πήρα από το φίλο μου από τη Χαλκίδα. Που εντάξει δεν είναι Αθήνα, αλλά οκ. Είναι κοντά. Γι' αυτό το βάζω και εδώ. Τέλος πάντων, αυτός ασχολείται με τις διασταυρώσεις. Και αυτό είναι αποτέλεσμα από ρώσικο και γερμανική κουκουβάκια. Αυτό εδώ που βλέπετε στην οθόνη. Τέλος πάντων, είναι ένα δείγμα που είχε πετύχει. Έχει το φιωγκάκι εδώ πέρα και σκουφάκι, λοφείο. Τα τσαρούχια, αλλά το συγκεκριμένο μου είχε πει δεν έκανε παιδιά.
τα αυγά του ήταν άγωνα. Και έτσι από πορεία, επειδή είναι και ιδιαίτερο δείγμα, του είπα να μου το δώσει αν δεν το θέλει, έτσι να το τεστάρω με δικά μου πουλιά. Δεν είναι δηλαδή κάτι μόνιμο ότι θα μείνει απαραίτητα. Έτσι ένα δοκιμαστικό πουλάκι είναι τώρα και ό,τι γίνει έγινε με αυτό. Οπότε, ναι, δεν έχω κάτι άλλο να πω για το συγκεκριμένο. Απλώς έτσι ένα πειραματικό πλάσμα, να δούμε πώς θα πάει. Και συνεχίζουμε με αυτά τα τρία, επειδή είναι η ίδια ράτσα, τα παρουσιάζω όλα μαζί πριν κάνω μια πιο λεπτομεριακή παρουσίαση σε ένα από τα τρία. Και έχουμε μια οικογένεια πρακτικώς. Αυτός είναι ο πατέρας, αυτά είναι τα παιδάκια. Τα είχα δει μωρά όταν είχα πάει τη δευτέρα φορά εκεί στο φύλλο. Η μητέρα δυστυχώς πέθανε μια εβδομάδα πριν πάω ακαριέα. Πιθανώς κάποια καρδιά, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα περιστέρια είναι περιστέρια Λαχόρ. Ναι, όσοι ξέρουν περιστέρια και τα συγκεκριμένα, τα προφέρουν Λαχόρις, αλλά επειδή είχα ψάξει πιο παλιά τη ράτσα, αλλά αρκετά παλιά όπως είπα, και ήθελα να το ξαναεξετάσω λίγο κάποια πράγματα, είδα ότι η προφορά δεν είναι σωστή η ελληνική. Η κανονική προφορά είναι Λαχόρ, γιατί προέρχονται από τη Λαχόρο που είναι μία από τις πιο διάσημες πόλεις του Πακιστάν, η δεύτερη συγκεκριμένα πιο διάσημη περιοχή. Και αφού μιλάμε πρακτικώς για μία ολόκληρη περιοχή, και μάλιστα να το πούμε διάσημη, δηλαδή κάτι κατοχυρωμένο, κάτι πραγματικό, εντάξει, ναι, δεν είναι σωστό να αλλάζουμε την προφορά, οπότε τα περισσότερα για αυτά είναι Λαχόρ, όχι Λαχόρης. Εντάξει, δεν λέω ότι έχει ισοπεδωθεί το όνομα, γιατί υπάρχουν χειρότερα πράγματα στην Ελλάδα που έχουν ισοπεδωθεί. Όπως και να έχει, τέλος πάντων, η προφορά είναι Λαχόρ. Δεν είμαστε εμείς εκεί πέρα οι άνθρωποι ηθαγενείς. Δεν έχουμε κάποιο λόγο να λέμε λάθος το όνομα, μα ξέρουμε πως είναι το σωστό. Τέλος πάντων. Και πρόκειται για μια αρχαία ράτσα σχετικά εκεί του Πακιστάν, όπου εκτρεφόταν έτσι παλιότερα για κατανάλωση, αλλά τώρα είναι μόνο διακοσμητικό πτηνό εννοείται. Και είναι έτσι πολύ ωραίο. Τώρα ας παρουσιάσουμε τον πατέρα που είναι και προσανεπτυγμένος από πιο κοντά να δείτε πάνω κάτω πως είναι το πλάσμα. Να λοιπόν ο πατέρας. Ωραίος, ωραίο δείγμα. Τα Λαχόρ είναι γενικά περιστέρια κανονικού προς μεγάλου μεγέθους. Εντάξει, είναι σίγουρα λίγο μεγαλύτερα από το κοινό περιστέρι, αλλά όχι και κάτι γιγάντιο όπως περιστέρια Ρώμης. Και τα Λαχόρ πρακτικώς είναι πουλιά που παίζουν με την, να το πω έτσι, συμμετρική διχρωμία. Δείτε εδώ υπάρχει γράμμωση ας πούμε, από εκεί και πέρα είναι καφέ βαθύ, αλλά μετά η ουρά είναι αυστηρά άσπρη όπως και από κάτω, είναι λευκό το περιστέρι. Και τέλος πάντων τα τέλεια Λαχόρ έχουν αυτές τις καλές συμμετρίες στο χρώμα τους. Αυτό μου βέβαια λίγο σπάει εδώ, βλέπετε να κατέβεται το άσπρο με το καφέ. Αλλά εντάξει, αυτό δεν λέει κάτι, έτσι κι άλλως εγώ δεν τα θέλω για σοου. Είναι ωραία πουλάκια βέβαια αυτά. Ήμερα σε χαρακτήρα όπως λέγεται. Εγώ εντάξει, έτσι θα τα βάλω με τα τουρκικά για να μου κάνουν καλή ποικιλία στο χρώμα. Να βάλουν λίγο έξτρα τσαρούχι, γιατί τα Λαχόρ έχουν αρκετά καλά τσαρούχια. Και χρωματάκι θα βάλουν. Παλιότερα είχα κάποιο τύπο, έτσι να το πω, γλόμπο περιστέρια. Δεν νομίζω ήταν γνήσια βέβαια. Τέλος πάντων, από ένα μαγαζί τα είχα πάρει, δεν μου τα πουλήσαν για γνήσια, δεν ήξερε και ο άνθρωπος τι ήταν. Τέλος πάντων, απλώς μου είπε γλόμπι είναι. Τέλος πάντων, απατεώνα του είχε πάρει όμως, γιατί του έλεγε αυτό, μου είχε πει ότι του είχε πει ότι είναι μωρά και μόνο μωρά δεν ήταν αυτή η γλόμπι. Τέλος πάντων, μεγάλη ιστορία με αυτού. Δεν έχει νόημα να την ανοίξω τώρα. Τέλος πάντων, αυτοί οι γλόμποι παίζανε με τα ίδια χρώματα, ίδιο καφέ πάνω κάτω, λίγο πιο ανοιχτό και λευκό. Και από αυτά τα πουλιά που τα είχα διασταυρώσει ένα παιδί των γλόμπων αυτών, το μόνο παιδί που κατάφερα να κάνω, το είχα βάλει με τουρκικά και βγάλανε πολύ καλά παιδάκια, ωραία χρώματα. Όλο καφετή τουρκικά και κάτι τέτοια. Οπότε και αυτά έτσι με τουρκικά θα τα βάλω, θα τα αφήσω μέσα, να δω τι θα βγάλουν. Να και εδώ λίγο στην πλάτη του σπάει το καφέ με το άσπρο, δεν είναι φουλ συμμετρικός. Αν και τα παιδιά του όπως θα βλέπω είναι πιο έτσι καλά στη συμμετρία. Τέλος πάντων, μπορεί να πει στη μάνα. Αλλά όπως είπα δεν έχει σημασία, δεν θα τα κάνω και σοου τα πουλιά, δεν θα τα πάω σε έκθεση.
Για να κοιτάμε αυτές τις λεπτομέρειες. Πώς θα το είδα και είπα να το σχολιάσω. Τέλος πάντων, αυτόν βέβαια θα τον βάλω με το τούρκο που διέσωσα στην Αθήνα, που έχει special χρώμα, να δω τι θα μου βγάλουν τα συγκεκριμένα. Αυτά λοιπόν ήταν και τα Περιστέρια Λαχόρ. Να βλέπετε ο πατέρας τα πιτσουνάκια. Τώρα έχουν αρχίσει να βγάζουν και το ενήλικο φτέρωμα. Είναι αρκετά μικρό σώμα μπροστά στον πατέρα. Αυτό πρέπει να είναι το αρσενικό, αυτό το θηλυκό όπως βλέπω, γιατί έχουν λίγο πιο μεγάλη διαφορά στο κεφάλι. Το ένα έχει λεπτό κεφαλάκι, το άλλο πιο παχύ. Τέλος πάντων, δεν έχω σκοπό βέβαια να κάνω εκτροφή, γιατί όπως έχω πει, οι ράτσες είναι λίγο βαρετές μερικές, ειδικά σαν αυτές έχουν τα μεταλλαγμένα καφέ και αυτά και βγάζουν συνέχεια το ίδιο και το ίδιο. Και εκεί γίνεται βαρετό. Απλώς θα τα βάλω με τα τουρκικά και θα ζευγαρώσουμε ένα περιστέρι του Περιστερώνα. Και από εκεί πέρα θα βγάζουν έτσι ωραίες μίξεις σε χρώματα. Θα προσθέσουν και λίγο μέγεθος όπως είπα στα τουρκικά, έτσι θα τροποποιηθούν ελαφρώς. Και θα έχουν και λίγο πιο πυκνά μποτάκια. Οπότε ναι, μόνο καλό θα βγει με τη διασταύρωση των Λαχόρ και των τουρκικών δρόμων. Και πάμε στο τελευταίο πακέτο. Να λοιπόν και το τελευταίο μας κουτί. Το βλέπετε έτσι μακρουλό, πλατή, αλλά μικρούλικο έτσι σε ύψος. Τι είναι μέσα? Είναι και κάτι καινούριο όπως είπα, που δεν έχει ξαναμπεί στη φάρμα, ένα εντελώς νέο είδος. Τι έχω μέσα? Είναι ζευγάρι? Είναι κάτι ατομικό? Βλέπετε ή μάλλον ακούτε, δεν βγάζει και κανέναν ήχο. Τι μπορεί να είναι λοιπόν? Θα το μάθουμε τώρα. Και να το περιεχόμενο του κουτιού. Ένα πολύ ωραίο, μεταλλαγμένο, με λίγα λόγια εξημερωμένο, αφρικάνικο περιστέρι με κολάρο. Σε πολύ ωραίο χρωματάκι, κίτρινο, με άσπρο μαζί, που κάνει έτσι ωραίες ραβδώσεις, να το πω έτσι, σχεδιάκια, σαν το τριγώνι, απλώς σε αλμπινική μορφή να φανταστείτε. Αλλά τι, όλο αυτό το κουτί για ένα πουλάκι? Όχι, εδώ έχουμε άλλο ένα. Επίσης πολύ ωραίο, κίτρινο έτσι σοκολατή χρωματάκι με άσπρο. Να και το κολάρο του φαίνεται. Να τώρα το τεντώνουμε λίγο το λαιμό να παχύει ωραίο κολάρο. Και να έχουμε ακόμα ένα. Αυτό είναι λευκό και μαγικό. Και όχι, δεν είναι βεντάλι, απλώς έτσι έχει ανοίξει την ουρά και το κρατάω κάπως και θέλει να έχει ισορροπία. Πολύ ωραίο πλασματάκι. Ακόμα ένα πολύ ωραίο έτσι ψηφιδωτό, να το πούμε τριγωνίσιο, που έχει τα μοτίβο της τα παράξενα του τριγωνιού και με πολύ ωραίο έντονο κολάρο στο λαιμό του. Ακόμα ένα πολύ ωραίο λευκό, μαγικότατο. Και ακόμα ένα πολύ ωραίο έτσι σοκολατή κίτρινο με άσπρες φτερούγες, άσπρη ουρά και ωραίο έντονο άσπρο δαχτυλιδάκι κολάρο στο λαιμό του. Και να τα λοιπόν όλα τα περιστεράκια, τα νέα εξωτικά περιστέρια της φάρμας, γιατί είναι εξωτικά, είναι αφού το είπα κιόλας, είναι αφρικάνικα. Τώρα βέβαια πολλοί μπορεί να έχουν αρχίσει να γράφουν και να έχουν γράψει διάφορες ενστάσεις. Να λένε μα εγώ τα ξέρω για ντόβες, μα εγώ τα ξέρω για περιστέρια του μάγου, μα εγώ τα ξέρω για μεταλλαγμένη 18, μα. Γιατί δυστυχώς όπως με πολλά ζώα, έτσι και αυτά στην Ελλάδα έχουν φτάσει με διάφορα ονόματα, υπάρχει πολύ παραπληροφόρηση, ψευδοπληροφόρηση και οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, σύντομα θα υπάρχει βίντεο με πληροφορίες για αυτά τα ζώα, με πραγματικές πληροφορίες για αυτά τα ζώα και θα καταρρύψουμε πολλά ονόματα, πολλούς μύθους και οτιδήποτε άλλο. Είναι πολύ ωραία πουλάκια όμως και πολύ έτσι ήσυχα. Γι' αυτό και τα χρησιμοποιούν οι μάγοι, έχουν χάσει αυτά τα πουλάκια. Σχεδόν κάθε ένσυκτο, δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται, είναι χαζούλικα. Ναι, προέρχονται από άγριους προγόνους στην Αφρική, ακόμα υπάρχουν δηλαδή τα αφρικάνικα αυτά περιστέρια που λέω με το κολάρο. Αλλά τα εικόσιτα είναι χαζούλικα. Είχα παλιά ένα τέτοιο πουλάκι, το είχα πάρει. Πολύ ήμερο να έτσι λευκούλη σαν αυτά. Αλλά μου πέθανε και μάλλον το φάγαν ποντίκια και ποτέ δεν βρήκα το πτώμα, γιατί ήταν τότε που πήγαινα σχολείο και έλειπα. Τέλος πάντων, δεν θα πω και πολλά έτσι γι' αυτά, έτσι κι άλλως έχουν δικό τους βίντεο μελλοντικά. Και όταν λέω μελλοντικά, εννοώ πολύ σύντομα. Μια άλλη μάνα θα φανά από το χέρι, πόσο ημέρα είναι αυτά.
Να, αυτό τρώει. Είναι αρκετά η μέρα πως είπα, εντάξει. Βέβαια δεν είναι και μεγάλο μέρα από χέρι λογικά, αλλά κάποια μπορεί και να είναι, τι να πω. Αλλά εντάξει, δύσκολο να πεις άμα είναι μεγάλο μένα από χέρι ή όχι. Όπως σου είπα, είναι πολύ μεταλλαγμένα απλώς. Έχουν χάσει κάθε ένστικτό τους. Να το, τους έβαλα φαΐ, τρώνε. Αυτά έχουν αλφα βαθμό συγγένεια με την ευρασιατική δεκαοκτούρα. Δηλαδή τη δεκαοκτούρα που έχουμε όλοι στον κήπο μας. Αλλά καμία σχέση εννοείται. Πολύ πιο ήμερα, πολύ πιο η κόστα. Τέλος πάντων, όπως είπα, περισσότερες πληροφορίες σε δικό τους βίντεο που θα βγει πολύ σύντομα. Αυτά λοιπόν ήταν τα νέα πλάσματα που πήρα από την Αθήνα. Ένα έτσι ωραίο δείγμα αγρίου κόκορα. Ένα έτσι περιστράκι δοκιμαστικό, αυτό το άσπρο που είπα, η μίξη ρώσικο και γερμανικού. Και τέλος, στο φινάλε, τα αφρικανικά περιστέρια με κολάρο, τα οποία θα έχουμε δικό τους βίντεο πολύ σύντομα. Να τα βλέπετε, πέσανε μέσα στο φαγητό. Αυτά λοιπόν, τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο, άντιο.